Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Εδώ, στην πόλη των Σερών, στη Βόρεια Ελλάδα, το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ απευθύνεται σε κάθε εργάτη, εργαζόμενο, άνεργο, βιοπαλαιστή αγρότη, επαγγελματία, σε κάθε νέο παιδί και γυναίκα της λαϊκής οικογένειας. Απευθύνεται σε όλους όσους ανησυχούν, αγανακτούν, προβληματίζονται για το τι πρέπει να γίνει για να μπει τέλος σε αυτή την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια για να αλλάξει επιτέλους αυτή η κατάσταση. Ξέρουμε πως δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε πως δεν πάει άλλο, πως κάτι πρέπει τέλος πάντων να γίνει και προβληματίζονται για το αν υπάρχει και ποια είναι η διέξοδος. Σε όλους αυτούς απευθυνόμαστε, ανεξάρτητα τι επιλογές έκαναν χτες, ποια κόμματα ψήφισαν. Τώρα είναι η ώρα να σκεφτούν ότι έχουν τη δυνατότητα μιας διαφορετικής επιλογής, να συμπορευτούν με το ΚΚΕ. Αυτή η διαφορετική επιλογή σήμερα μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στο να δυναμώσει η συλλογική οργάνωση, ο αγώνας, η συσπήρωση δυνάμεων, ο συντονισμός της πάλης για όλα τα καυτά και επίγοντα προβλήματα. Αυτή η διαφορετική επιλογή μπορεί να ενισχύσει την καθημερινή βασανιστική επίπονη προσπάθεια που ξεδιπλώνεται παντού, σε όλους τους χώρους, από τους κομμουνιστές, άλλους αγωνιστές, για να πολλαπλασιαστούν οι αιστείες της αντίστασης, για να αδρανοποιηθούν οι αντιλαϊκοί, αντεργατικοί νόμοι, όπως είναι ο τελευταίος νόμος Έκτρωμα Χατζηδάκη, ακόμα και παλιότεροι αντιλαϊκοί νόμοι που παραμένουν όμως σε ισχύ. Αυτή η διαφορετική επιλογή της συμπόρευσης με το ΚΚΕ μπορεί να δυναμώσει τη συζήτηση και για την διέξοδο, τη συνολική διέξοδο δηλαδή, την προοπτική για το λαό. Και αυτή δεν είναι βέβαια οι νέες γενιές να ζουν χειρότερα από τις προηγούμενες, να δουλεύουν σαν σύγχρονοι σκλάβοι τον 21ο αιώνα, αλλά να δουλεύουν λιγότερο και με δικαιώματα, ικανοποιώντας σύγχρονες ανάγκες στη μόρφωση, στην υγεία, στον πολιτισμό, στην ίδια τους τη ζωή. Και αυτό σήμερα δεν συμβαίνει, παρότι είμαστε στην εποχή της ονομαζόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της ψηφιακής οικονομίας, που η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν κάνει τεράστια άλματα και συνεχίζουν. Δεν συμβαίνει όχι γιατί φταίει η κακιά μας η μοίρα, αλλά επειδή ζούμε μέσα σε ένα κοινωνικό σύστημα, σε μια κρατική εξουσία που θυσιάζει τα δικαιώματα όλων στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Αυτό το εμπόδιο, το κέρδος δηλαδή των λίγων καπιταλιστών που ορθώνεται σε κάθε πτυχή της ζωής μας, πρέπει να φύγει τελικά από τη μέση για να ανοίξει επιτέλους ένας ελπιδοφόρος δρόμος για την πραγματική ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού. Το κάλεσμά μας λοιπόν απευθύνεται στον καθένα και την καθεμιά για να πάρει μαζί με μας τη θέση του δίπλα μας στο Εργατικό Σωματείο, στην Επιτροπή Αγώνα, στο Σύλλογο των Αυτοαπασχολουμένων Εμπόρων, Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, των Επιστημόνων, στον Αγροτικό Σύλλογο, στο Μαζικό Φορέα της Γειτονιάς, του Χωριού. Εκεί μπορεί πιο εύκολα ο καθένας με τη δική του πείρα, μέσα από την οργάνωση του αγώνα, να κατανοήσει ότι η διέξοδος για το λαό μας δεν βρίσκεται ούτε έξω, ούτε πάνω, ούτε μακριά από το λαό, αλλά στον ίδιο το λαό, στους ίδιους τους αγώνες του λαού. Είναι με δύο λόγια αυτό που λέει και το σύνθημά μας εύστοχα, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.
Δείτε, για παράδειγμα, πώς εξελίσσεται η πορεία της πανδημίας. Ποια εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κανείς σε μια κυβέρνηση που εξακολουθεί να κουνάει το δάχτυλο στο λαό, τη μια για τα μέτρα προστασίας, την άλλη για τον εμβολιασμό, ο οποίος πράγματι είναι αναγκαίος, ενώ όμως εξακολουθεί η ίδια να αρνείται να πάρει τα αυτονόητα μέτρα προστασίας σε κρίσιμους χώρους, όπως είναι οι μεγάλοι χώροι εργασίας, όπως είναι τα σχολεία, οι σχολές, τα μέσα μεταφοράς. Όταν αρνείται να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας με το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό, άλλο βοηθητικό προσωπικό. Δεν είμαστε στην αρχή αυτής της μεγάλης περιπέτειας. Κοντεύουμε πλέον 2 χρόνια. Υπάρχει πλέον συσσωρευμένη πείρα, επιστημονική γνώση αρκετή, κι όμως είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από πριν. Και βέβαια το εμβόλιο είναι πολύτιμο όπλο που πρέπει να αξιοποιηθεί αμέσως από όλους και από όλες, από μόνο του όμως δεν είναι αρκετό. Πόσο μάλλον όταν το εμβολιαστικό πρόγραμμα είναι ανεπαρκέστατο και δεν στηρίζεται σε ένα ενισχυμένο σύστημα υγείας με αναπτυγμένη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θα ήταν η ίδια, για παράδειγμα, η κατάσταση και εδώ στις Σέρρες, αν υπήρχε μια σοβαρή ενημερωτική εκστρατεία για τον εμβολιασμό και όχι απλά μια διαφημιστική καμπάνια, αλλά μια εμβολιαστική εκστρατεία με ευθύνη του κράτους, με εξαντλητική ενημέρωση, με απαντήσεις πραγματικές στα ερωτήματα, με ουσιαστική και προσωποποιημένη ενημέρωση του λαού. Σίγουρα δεν θα ήταν έτσι, θα ήταν πολύ καλύτερη. Θα ήταν η ίδια η κατάσταση αν αυτή η ενημερωτική εκστρατεία ακουμπούσε σε δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή σε κέντρα υγείας σε όλες τις γειτονιές, σε πολυιατρία, σε αποκεντρωμένα ιατρία στα χωριά, τα οποία με σύγχρονες υποδομές και όλο το απαραίτητο προσωπικό θα διασυνδέονταν με την οικογένεια, με τα σχολεία, με τις σχολές, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους τόπους δουλειάς, τους τόπους άθλησης επίσης, τα γυροκομεία, άλλα ιδρύματα που τυχόν υπάρχουν. Η κατάσταση θα ήταν πολύ διαφορετική και εδώ στις Σέρρες, που υπάρχει μεγάλος αριθμός θανάτων, αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αξιοποιούσε τις προτάσεις των γιατρών, των υγειονομικών, των συλλόγων τους. Αν είχε επεξεργαστεί ένα καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού με όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων φαρμάκων, με δωρεάν πλήρη προληπτικό ιατρικό έλεγχο πριν τον εμβολιασμό, με εφαρμογή της φαρμακοεπαγρύπνησης, με σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων για έγκαιρη παρέμβαση σε τυχόν παρενέργειες, με επιστημονική καταγραφή των αποτελεσμάτων του εμβολιασμού. Αν, για παράδειγμα, ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού ως βασικό στοιχείο στη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού των κέντρων υγείας είχε ένα ουσιαστικό ρόλο, αλλά αυτά θα μας πούν, μας λένε δηλαδή, δεν γίνονται γιατί είναι πολυτέλεια, γιατί έχουν κόστος. Αυτή είναι η μόνη απάντησή τους. Δεν κάνουμε προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, δεν εξασφαλίζουμε περισσότερες ΜΕΘ και ας διασωληνώνουμε εκτός ΜΕΘ, γιατί μετά θα μας μείνει ένα πολύ μεγάλο πολυτελές σύστημα υγείας, μας λένε, χωρίς να ντρέπονται καθόλου οι διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες. Όπως καταγγέλουν οι γιατροί, το νοσοκομείο λειτουργεί εκτός ορίων ασφαλείας. Στέλνει ασθενείς σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, άλλων πόλεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ίδια την πορεία της υγείας τους. Από πού και ως πού λοιπόν είναι πολυτέλεια να ενισχυθεί με τις απαιτούμενες υποδομές, με το αναγκαίο προσωπικό? Προφανώς, ό,τι αφορά την κάλυψη των αναγκών του λαού είναι πολυτέλεια, ενώ ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ιδιωτικού
κεφαλαίου στον τομέα της υγείας, όπως και σε άλλους τομείς. Άλλωστε, είναι και εφικτό και αναγκαίο. Γι' αυτό λοιπόν όλοι τους έχουν αποθεώσει με την πολιτική τους την εμπορευματοποίηση της υγείας. Το πρόστιμο ποινή ουσιαστικά των 100 ευρώ σε ανεμβολία στους άνω των 60 ετών, πέρα από το ότι αποθεώνει την ατομική ευθύνη, τον κοινωνικό αυτοματισμό και συγκαλύπτει τις κυβερνητικές ευθύνες, υπηρετεί ακριβώς αυτή την πολιτική της εμπορευματοποίησης της υγείας. Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για την καθιέρωση και άλλων αντίστοιχων χαρατσιών και για άλλες παθήσεις με προκάλημα την ευθύνη των ασθενών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ονομάστηκε αντίτιμο υγείας. Αντί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πάρει μέτρα πρόληψης και θεραπείας με ευθύνη του κράτους, με αυτό το μέτρο στρώνει το έδαφος στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση, στην ανταποδοτικότητα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο σύστημα υγείας για συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων που θα θεωρούνται ότι δεν τηρούν υπεύθυνη στάση. Κι όμως, στο χέρι μας είναι να εμποδίσουμε τέτοια επικίνδυνα για την ίδια τη ζωή του λαού σχέδια. Συνολικά, την παραπέρα εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το νέο ΕΣΥ. Να διεκδικήσουμε πραγματικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής του λαού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ποια εμπιστοσύνη μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι και εδώ στις ΣΕΡΕΣ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, που κυβέρνησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σε μεγάλες βιομηχανίες, σε βιοτεχνίες, αλλά και σε άλλες μικρές επιχειρήσεις. Ποια εμπιστοσύνη μπορεί να έχουν ότι θα βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής τους, όταν όλες οι κυβερνήσεις, η μια μετά την άλλη, έχτιζαν αυτό το αντεργατικό αντιλαϊκό οικοδόμημα που αφαιρούσε από τους εργαζόμενους κατακτήσεις, δικαιώματα και διαμόρφωνε σιγά σιγά τη σημερινή ζούγκλα. Σε αυτή τη ζούγκλα ήθελε δήθεν να βάλει κανόνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον τελευταίο νόμο, με τη δεκάωρη δουλειά, με τις απλήρωτες υπερορίες, αλλά και με τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης. Στην πραγματικότητα ήθελε να νομιμοποιήσει τη ζούγκλα, παρέχοντας στο κεφάλαιο και άλλα εργαλεία μεγαλύτερης εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Τέτοιοι εμβληματικοί για τα συμφέροντα του κεφαλαίου νόμοι δεν καταργούνται από τις διάφορες τέτοιες αστικές κυβερνήσεις. Αδρανοποιούνται, πετάγονται στο καλάθι των αχρήστων από τους ίδιους τους εργαζόμενους με τον ενωμένο και ανυποχώρητο αγώνα τους. Αυτό απέδειξαν οι εργαζόμενοι στην eFood σε όλη τη χώρα, οι εργαζόμενοι της Κόσκο επίσης στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και σε άλλους χώρους, οι οποίοι αν σήμερα περίμεναν το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση για να καταργήσει δήθεν τον νόμο Χατζηδάκη, που ο ίδιος νομιμοποίησε πάλι ψηφίζοντας τα μισά από τα άρθρα αυτού του νόμου, θα είχαν οι ίδιοι εργαζόμενοι περάσει θηλιά στο λαιμό τους. Δεν το έκαναν όμως. Εργαζόμενοι σε πολλούς χώρους δουλειάς, με μπροστά τους κομμουνιστές, δίνουν μια σκληρή μάχη για να αχρηστευτεί αυτός ο νόμος, για να αχρηστευτούν άλλοι αντιλαϊκοί νόμοι. Βάζουν στο κέντρο της διεκδίκησης τα δικά τους δικαιώματα, τις ίδιες τις ανάγκες τους. Ποια εμπιστοσύνη μπορεί να τους έχουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και εδώ, στο νομό Σερών, ένα κατά βάση αγροτικό νομό, όταν τα προβλήματά τους πολλαπλασιάζονται, οξύνονται τόσο από τη μεγάλη φορολογία, από την καθυστέρηση της αποπληρωμής τους από τους εμπόρους, την πτώση της τιμής των προϊόντων τους, προβλήματα που δυσκολεύουν ολοένα και περισσότερο την ίδια την επιβίωσή τους. Ποια εμπιστοσύνη
μπορεί να έχουν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι του Μόχθου, όλοι σε ένα νομό όπως οι ΣΕΡΕΣ, που παρά το ότι δεν είμαστε στα χρόνια της κρίσης, υπάρχει μεγάλη αύξηση του ποσοστού φτώχειας. Πολλοί πλέον βλέπουν ακόμα και αυτό το πενιχρό εισόδημά τους να εξανεμίζεται τώρα από την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις. Μάλιστα, η κυβέρνηση κοροϊδεύει διπλά το λαό όταν του λέει πως δήθεν θα τον ανακουφίσει από το κύμα της ακρίβειας, όταν ο προϋπολογισμός που έχει καταθέσει και συζητιέται αυτή τη βδομάδα και ψηφίζεται το επόμενο Σάββατο στη Βουλή, εκτός ότι συνεχίζει κατά 95% να φορτώνει τη φορολογία στα λαϊκά στρώματα, απαλλάσσοντας τις μεγάλες επιχειρήσεις, προβλέπει και αύξηση των έμεσων φόρων, αυτών δηλαδή που κατά κύριο λόγο πλήττουν τις ίδιες τις λαϊκές οικογένειες. Εδώ όμως, σε αυτή την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, που περίσεψαν τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα περί ανάπτυξης με αφορμή την κατασκευή του αγωγού ΤΑΠ, χρειάζεται να βγουν και ορισμένα συμπεράσματα και οι εργαζόμενοι να κάνουν λογαριασμό ποιος κέρδισε τελικά. Όταν λοιπόν τότε, πριν μερικά χρόνια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά η Νέα Δημοκρατία διαφήμιζε τα ωφέλη από την κατασκευή του αγωγού, το ΚΚΕ επέμενε πως αυτή η ανάπτυξη δεν θα φέρει ωφέλη ευρύτερα στο λαό, μιας και το φυσικό αέριο δεν προβλέπεται να είναι φτηνό για τις εργατικές, τις λαϊκές οικογένειες. Λέγαμε τότε, κι ας μας έλεγαν ορισμένοι πως καταστροφολογούμε, πως η κατασκευή και λειτουργία του αγωγού δεν πρόκειται να αντιστρέψει ούτε τις συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, στις οποίες διαβιούν χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά που και σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, αδυνατούν να πληρώσουν για τα στοιχειώδη. Και είχαμε δίκιο. Υπάρχει έστω μια περιοχή από αυτές που περνάνε η αγωγή της ενέργειας που να έχει πρόσβαση σε πραγματικά φτηνή ενέργεια? Καμία. Παντού και εδώ, αλλά και σε όλη τη χώρα, οι εργατικές, οι λαϊκές οικογένειες πληρώνουν πλέον πανάκριβα το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Ενώ ωφελημένες βγήκαν ξανά οι μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς το φυσικό αέριο αξιοποιείται για τη μείωση του δικού τους ενεργειακού κόστους. Ποια εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κανείς στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και στο κράτος τους, που όταν πρόκειται για την προστασία της ζωής του λαού είναι ανήμπορο, γυμνό, δυσκίνητο, όταν όμως πρόκειται για τα κέρδη των πολύ μεγάλων ομίλων είναι ταχύτατο, ευέλικτο και αποτελεσματικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η έλλειψη μέτρων αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής αλλά και αντισεισμικής θωράκισης. Μια ματιά να ρίξει κανείς στο χάρτη της Ελλάδας θα δει ότι χρόνο με το χρόνο πληθαίνουν οι πληγέντες από κάθε είδους φυσικές καταστροφές. Γιατί αυτά τα έργα, έργα κρίσιμα για τη ζωή του λαού, δεν αποτελούν, βλέπετε, προτεραιότητα του καπιταλιστικού κράτους, γιατί δεν αποφέρουν κέρδη στους πολύ μεγάλους επιχειρηματίες. Προτιμούν, όπως λένε τα φυρμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δίνουν κάποιες πενιχρές αποζημιώσεις παρά να κάνουν τα απαραίτητα έργα. Αυτός είναι ο λόγος που και εδώ, στο νομό Σερών, είχαν καθυστερήσει για δεκαετίες, ολόκληρες δεκαετίες, τα αντιπλημμυρικά, τα στραγγιστικά έργα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ποσότητες νερού που εισέρχονται από τη Βουλγαρία μέσω του Στριμώνα, σε συνδυασμό με το νερό βέβαια που πέφτει στην περιοχή. Ακόμα και τώρα που κάποια από αυτά τα έργα μπορεί να ξεκίνησαν, είναι όμως πάρα πολύ πίσω ακόμα από τις πραγματικές ανάγκες. Είναι νοπές, βλέπετε, οι μνήμες όλων από τις πλημμύρες της άνοιξης του 2015, όταν τα ορμητικά νερά του Στριμώνα
πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, πνίγηκαν κοπάδια, καταστράφηκαν αγροτικά μηχανήματα, υποδομές. Δύο κυβερνήσεις, μία του ΣΥΡΙΖΑ και μία της Νέας Δημοκρατίας, πέρασαν και ακόμα δεν υπάρχει πραγματικά ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τα αναγκαία για την περιοχή έργα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ποια εμπιστοσύνη αλήθεια μπορεί να έχει ο λαός μας στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που μοιράζονται τις ίδιες ευθύνες διαχρονικά γιατί η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο από την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη με νέες βάσεις, με στρατιωτικές υποδομές που εξυπηρετούν επικίνδυνους σχεδιασμούς των διαφόρων ιμπεριαλιστών στην περιοχή μας. Η γιγαντιαία απόβαση των Αμερικάνικων δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη, που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε την ασφάλεια, ούτε την ειρήνη στην περιοχή εξυπηρετεί. Το αντίθετο, εμείς τους λέμε να αφήσουν την κοροϊδία τα διάφορα κυβερνητικά επιτελεία, οι διάφοροι υπουργοί και τα παπαγαλάκια τους. Ποια ασφάλεια και ειρήνη υπερασπίζουν τα πάνω από 70 επιθετικά ελικόπτερα και σχεδόν 1.000 κομμάτια εξοπλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής του ΝΑΤΟ που θα μετακινηθούν από τα αμερικάνικα πλοία που έδεσαν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μόνο τις προηγούμενες μέρες. Οι πάνω από 600 αμερικάνοι στρατιωτικοί που κατακλείζουν την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Για πού θα μετακινηθούν? Για την Ανατολική Ευρώπη, για τα Βαλκάνια, για τη Μαύρη Θάλασσα, όπου ξεδιπλώνονται τα διάφορα νατοϊκά σχέδια περικύκλωσης της Ρωσίας, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών που καίει στην περιοχή μας και απειλεί όλους τους λαούς. Ποια ασφάλεια και ειρήνη θα υπερασπίσει η αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης, για παράδειγμα, λίγο πιο κάτω από εδώ στη Λάρισα, όπου οι Αμερικάνοι ετοιμάζονται να την αναβαθμίσουν μάλιστα με νέα υπόστιαγα και κτίρια υποστήριξης όπως προβλέπει η πρόσφατη Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία. Στη Λάρισα δημιουργείται μια γιγαντιαία βάση για τις ανάγκες μόνο του Αμερικανονατοϊκού σχεδιασμού. Λίγο πιο δίπλα, στο Στεφανοδίκιο του Βόλου, για μια ακόμα χρονιά, πάνω από 400 στελέχη της Αμερικάνικης Αεροπορίας Στρατού και δεκάδες ελικόπτερα έχουν σταθμεύσει και θα περιμένουν εκεί για μήνες έτοιμα να αναπτυχθούν σε όλα τα Βαλκάνια. Αυτή την απαράδεκτη εικόνα μετατροπής της χώρας σε ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο την παρουσιάζουν ως στίχος ασφαλείας για το λαό και την νεολαία, ως αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στη συλλογική, λένε, ασφάλεια. Το μόνο τείχος ασφαλείας που πρέπει να δει ο λαός μας είναι αυτό των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, απέναντι στους ανταγωνιστές τους, που βάζουν την Ελλάδα στο επίκεντρο του επιθετικού σχεδιασμού, ειδικά σε ό,τι αφορά τη χερσαία και θαλάσσια συνοριογραμμή με τη Ρωσία. Σε πόσο επικίνδυνα μονοπάτια βάζει το λαό και τη χώρα μας η άρχουσα τάξη και τα κόμματά της, αποδεικνύεται και από τις αντιδράσεις των ανταγωνιστικών δυνάμεων των Αμερικάνων, που προειδοποιούν για ανάλογα αντίμετρα όσο οι νατοϊκοί σφίγγουν το κλοιό από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά μιλούν και για αντίπεινα σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής εναντίον χωρών που φιλοξενούν νατοϊκές υποδομές με τις κάνες στραμμένες προς τη Ρωσία. Ο μόνος ελπιδοφόρος δρόμος, λέμε εμείς για το λαό, είναι να δυναμώσει ο αγώνας για να κλείσουν οι βάσεις, να γυρίσουν τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται εκτός των συνόρων μας, να απεμπλακεί η Ελλάδα από τα διάφορα τέτοια σχέδια, να βάλει ο λαός στο κέντρο της πάλης του την επικίνδυνη στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου και όλες τις συμμαχίες του. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι επαγγελματίες, τα νέα παιδιά και οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών,
μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις. Αυτές οι δυνάμεις μπορούν να πολλαπλασιαστούν εάν κατατεθούν στον αγώνα για τα οξυμένα προβλήματα, για να ανοίξει αυτή η ελπιδοφόρα προοπτική. Ο λαός τελικά να μπορεί να κάνει κουμάντο και στην κοινωνία και στην οικονομία. Ακόμα και αν αυτή η προοπτική σε πολλούς από εσάς φαίνεται κάπως μακρινή, τους λέμε βοηθήστε να τη φέρουμε πιο κοντά με τη συμμετοχή, με τη δράση, με τη συμπόρευσή σας στους αγώνες με το ΚΚΕ. Και αυτό το λέμε και στους εργαζόμενους που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία και τώρα αγανακτούν και σε όσους σκέφτονται πιθανόν να στηρίξουν ξανά το ΣΥΡΙΖΑ ή άλλους που τρέφουν προσδοκίες πως το κοινάλ θα γίνει έστω το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 70 και του 80. Σε όλους αυτούς, σε όλες αυτές, λέμε να εμπιστευτούν. Εμπιστευτείτε το ταξικό σας ένστικτο, το ταξικό σας κριτήριο. Σκεφτείτε ποιος είναι δίπλα σας, με ποιον πρέπει να πάτε και ποιον πρέπει να αφήσετε. Λέμε λοιπόν σε όλους όσοι στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια και τώρα μερικοί σκέφτονται πιθανόν να του δώσουν κάποια άφεση αμαρτιών, γιατί όπως λέει ο Τσίπρας έμαθε, τώρα ξέρει τάχα ότι μπορεί να τα κάνει καλύτερα, γιατί δήθεν τώρα είναι απαλλαγμένος από τα μνημόνια και τις δεσμεύσεις. Αλλά όμως του απαντάμε, για ποια απαλλαγή από δεσμεύσεις και μνημόνια μιλάει? Τι έχει καταργηθεί από όλους αυτούς τους μνημονιακούς νόμους που παρέλαβε πριν από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και από αυτούς που ο ίδιος ψήφισε? Και αφού είναι απαλλαγμένος από τα μνημόνια, γιατί δεν ψήφισε τότε προχτές στη Βουλή τις τροπολογίες του ΚΚΕ για την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης του 13ου και του 14ου μισθού? Είναι τόσο απαλλαγμένος από τα μνημόνια που στηρίζει με χέρια και με πόδια αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το νέο υπερμνημόνιο που δένει ξανά χειροπόδαρα το λαό μας και τα παιδιά του για όλα τα επόμενα χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο απαλλαγμένος από τις δεσμεύσεις που μοιράζεται το ίδιο όραμα με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που το λένε της πράσινης ανάπτυξης, για να κάνουν δήθεν χρυσές δουλειές, αλλά κάνουν χρυσές δουλειές για τα μονοπόλια, με πρόσχημα μάλιστα την προστασία του περιβάλλοντος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κεφαλαίου, από τη στρατηγική του ΝΑΤΟ, την οποία μοιράζεται με τη Νέα Δημοκρατία και με το κοινάλ ΠΑΣΟΚ. Και αυτή η στρατηγική, ό,τι και να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να είναι προοδευτική. Είναι βαθιά αντιλαϊκή, είναι αντιδραστική. Κριτήριο όμως για αυτό το κόμμα δεν είναι μόνο το τι λέει ότι είναι, όπως και το τι κάνει. Ακόμα και τώρα που είναι στην αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση όπως η Νέα Δημοκρατία. Εδώ και ένα χρόνο δεν βλέπουμε ότι ζητάει υπουργό υγείας κοινής αποδοχής εκλιπαρεί τη Νέα Δημοκρατία για συνένεση, μη τυχόν και διαταραχτεί, λέει, η κοινωνική συνοχή. Ακόμα και τώρα που η αγανάκτηση απέναντι στην κυβέρνηση μεγαλώνει, ο ΣΥΡΙΖΑ της προσφέρει σανίδα σωτηρίας. Σανίδα σωτηρίας της συνένεσης στη μεγάλη εργοδοσία προσφέρουν και οι δυνάμεις στο εργατικό κίνημα, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, όταν σε κρίσιμους χώρους συνεργάζονται, ψηφίζουν από κοινού ή κατεβαίνουν στα ίδια ψηφοδέλτια με τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις ταξικές εργατικές δυνάμεις, όπως συνέβη στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, στο ΝΕΟΔΕΑΠ, στην ΕΣΥΕΑ και αλλού. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάζεται με τις κυβερνητικές δυνάμεις και μάλιστα δυστυχώς για να εφαρμοστούν διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη, όπως είναι οι ηλεκτρονικές διαδικασίες,
τον οποίο κατά τ' άλλα νόμο θα καταργήσει, λέει, όταν γίνει κυβέρνηση. Λέμε επίσης και μπροστά στις εσωκομματικές εκλογές του Κινάλ, σε όσους αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους, ότι το κόμμα αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά, δεν μπορεί να μεταλλαχθεί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί η πολιτική στρατηγική που υπηρετεί αυτό το Κινάλ, το Πασόκ όπως το λένε άλλοι, είναι η ίδια που μας έφερε έως εδώ μέχρι σήμερα. Και αυτή δεν έχει μεταλλαχθεί, δεν έχει αλλάξει. Παραμένει πλήρως αντιλαϊκή, πλήρως αντεργατική. Φίλες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κάλεσμά μας έχετε ακούσει να λέμε ότι έχει κοινωνικό, ταξικό περιεχόμενο. Ξέρουμε όμως ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή όταν το λέμε αυτό, ότι οι εργάτες, οι υπάλληλοι, τα μεσαία στρώματα της πόλης, οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι έμποροι, οι αγρότες της Υπαίθρου, οι επιστήμονες, οι καλλιτέχνες επίσης, οι απόστρατοι, οι απόμαχοι της δουλειάς, η νεολαία και οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, είναι ταυτόχρονα και πολιτικά όντα. Συμμετέχουν, ακούνε, ψηφίζουν από τις αρχαιρεσίες των συλλόγων και των σωματείων μέχρι τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, τις γενικές βουλευτικές εκλογές. Το κάλεσμά μας απευθύνεται σε καθέναν ανεξάρτητα από ποια πολιτική αφετηρία μας προσεγγίζει, ανεξάρτητα πού ο ίδιος τοποθετεί πολιτικά τον εαυτό του. Απευθύνεται σε όλους και όλες όσοι και όσες αναγνωρίζουν ότι το ΚΚΕ αντιπαλεύει αυτή την καταστροφική λογική της παρέτησης, της υποχώρησης, της μυρολατρείας, της αυταπάτες δήθεν της ατομικής σωτηρίας του καθένα, τις χρεοκοπημένες ιστορικά θεωρίες που διακηρύσουν το τέλος των ιδεολογιών, το τέλος της ταξικής πάλης, αντιπαλεύει συνολικά αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό που υπάρχει σήμερα και παλεύει συνειδητά να τον αλλάξει. Ανάμεσά μας δεν υπάρχουν εμπόδια, γιατί βρισκόμαστε από την ίδια μεριά. Εκεί, σε αυτή τη μεριά που είναι οι βιοπαλαιστές επαγγελματίες, που είναι οι αγρότες, οι νέες, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών. Απέναντί μας είναι τα κόμματα του κεφαλαίου, το σύστημα και η εξουσία τους, οι συμμαχίες τους. Και εμείς από τη δική μας μεριά μπορούμε με τη δική μας συμμαχία να βαδίσουμε στο δρόμο της πραγματικής ανατροπής. Σε αυτό το δρόμο, στο δρόμο της ανατροπής πραγματικά ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Το ΚΚΕ βγαίνει μπροστά. Θα βγει ακόμα περισσότερο μπροστά. Διαθέτει όλες του τις δυνάμεις για να οργανώσει ο λαός την αντεπίθεσή του, να βάλουν οι εργαζόμενοι τη δική τους σφραγίδα στις εξελίξεις. Ελάτε μαζί μας για να οργανώσουμε την πάλη μας για τα προβλήματά μας, να φέρουμε τις ανάγκες μας στο προσκήνιο, να αναμετρηθούμε με τους μεγάλους ενόχους για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, με την εξουσία δηλαδή του κεφαλαίου, του συμμάχους της, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Πιο συγκεκριμένα σήμερα, σας καλούμε να οργανώσουμε την πάλη μας πάνω στα εξής κρίσιμα ζητήματα, πάνω στους εξής βασικούς στόχους. Για την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού, για αποκλειστικά δημόσιες δωρεάν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας με έμφαση στην πρόληψη και στα μέτρα προστασίας στους τόπους δουλειάς με εξειδικευμένα μέτρα για το γυναικείο οργανισμό και τη μητρότητα. Για την υπεράσπιση ενός αξιοπρεπούς εργατικού λαϊκού εισοδήματος, τη μείωση του χρόνου εργασίας, την κατοχύρωση ουσιαστικών αυξήσεων σε μισθούς, την κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης, τη διασφάλιση μόνιμης δουλειάς για όλους και όλες, ενάντια στη φορολογία και την ακρίβεια που πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα για την επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Για την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
για όλους και όλες, με μείωση έως και κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων, να πληρώσει μόνο το μεγάλο κεφάλαιο, μόνο αυτοί που έχουν, οι μεγάλοι, πρόνοια αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν για όλους, για την υπεράσπιση εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, ενάντια στην κρατική καταστολή και τις απαγορεύσεις, ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία, την κατάργηση όλων των νόμων που περιορίζουν τη συνδικαλιστική δράση, τις ελευθερίες, το απεργιακό δικαίωμα και τις διαδηλώσεις. Την απεμπλοκή της Ελλάδας από τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, το κλείσιμο των ξένων βάσεων στην Ελλάδα, την αποδέσμευση από αυτούς τους οργανισμούς με το λαό πραγματικά στην εξουσία. Το δυνάμωμα του αγώνα ενάντια στους πολέμους, στα σχέδια αλλαγής διεθνών συνθήκων και συνόρων, στα παζάρια συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου υπό ευρωενατοϊκή εποπτεία. Για το δικαίωμα στην αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, στην προσχολική και ειδική αγωγή, στην ανάπτυξη του ελεύθερου χρόνου και την πρόσβαση του λαού στον πολιτισμό και τον αθλητισμό με όλες τις απαραίτητες υποδομές. Για ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας για τη διασφάλιση μιας σύγχρονης λαϊκής κατοικίας. Για την εξασφάλιση της κατοικίας με ιδιαίτερη φροντίδα για τα νέα ζευγάρια, με την κατάργηση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, την απαγόρευση της διακοπής σε λαϊκές κατοικίες για χρέη σε νερό, σε ρεύμα, σε τηλέφωνο. Την άμεση στήριξη των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματοβιοτεχνών εμπόρων με κατοχύρωση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ και τη διαγραφή μέρους των χρεών σε τράπεζες και δημόσιο. Την κατοχύρωση κατώτερων εγγυημένων τιμών στα αγροτικά προϊόντα και άλλα τα οποία μαζί μέσα στους αγώνες, μέσα στο μαζικό κίνημα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Μέσα σε αυτούς τους καθημερινούς αγώνες μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, ριζωμένο παντού με πρωτοπόρες εστίες αντίστασης σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή, με ενιαία αιτήματα και στόχους που ανοίγουν το δρόμο με κατεύθυνση πάλης ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Το κάλεσμα για συμπόρευση με το ΚΚΕ δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι το μέσο και ο δρόμος για να αλλάξει ο σημερινός αρνητικός συσχετισμός και για να βρεθεί ο λαός, οι εργαζόμενοι, σε καλύτερη θέση από αυτήν που είναι σήμερα. Σε αυτή την υπόθεση θα είναι σημαντική και η δική σας συμβολή, του καθένα και της καθεμιάς ξεχωριστά. Πρώτα απ' όλα, συμβολή στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, για να γίνουν βήματα στην ανασυγκρότησή του, για την αντεπίθεσή του. Ανασυγκρότηση που δεν είναι όμως κάτι αφηρημένο. Προϋποθέτει περισσότερους εργαζόμενους, περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες οργανωμένους στα σωματεία τους. Πιο ισχυρά συνδικάτα, με πιο ζωντανή και μαζική λειτουργία και με περισσότερους εκλεγμένους αντιπροσώπους στα διοικητικά συμβούλια συνεπείς αγωνιστές, έντιμους, αφοσιωμένους στις ανάγκες των εργαζομένων και όχι μεσάζοντες για το κράτος και την εργοδοσία. Θα είναι σημαντική η συμβολή σας στο να μετρήσουμε βήματα στην ισχυροποίηση του κινήματος των επαγγελματιών, των βιοπαλλεστών αγροτών, του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, του φοιτητικού κινήματος, των μαθητών, της νεολαίας συνολικά. Να μετρήσουμε βήματα στη συγκρότηση και ισχυροποίηση της κοινωνικής συμμαχίας όλων όσοι έχουν κοινό συμφέρον να παλέψουν ενάντια στα μονοπόλια, στον καπιταλισμό.
Θα είναι σημαντική η συμβολή σας στην πολιτική ενίσχυση του ΚΚΕ παντού, παρά τις επιμέρους διαφορετικές απόψεις, τους προβληματισμούς, τις ξεχωριστές σκέψεις του καθένα και της καθεμιάς. Στην πλατιά διάδοση του προγράμματος, της πρότασης διεξόδου που καταθέτουμε στον ελληνικό λαό, αλλά και των επεξεργασιών μας, των στόχων πάλης σε διάφορους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, διεθνούς, οικονομικής, πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής ζωής, γύρω από όλα τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Με συμβολή επίσης και στην άνοδο της επιρροής του ΚΚΕ, είτε στις βουλευτικές εκλογές όταν γίνουν, είτε μέσα στο 2022 το πιο πιθανό ή το αργότερο το 2023, αλλά και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2023. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι και όλες σε όλα, ακόμα και στις λεπτομέρειες. Μπορεί ο καθένας και η καθεμιά να έχει τις επιμέρους, ξαναλέω, δικές της σκέψεις, δικές του απόψεις, προβληματισμούς. Σας καλούμε λοιπόν να στηρίξετε με τη δράση σας αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία που παίρνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να ανοίξει ο δρόμος για μια πραγματικά ελπιδοφόρα διέξοδο για το σήμερα και το αύριο, για τις εξεγέρσεις του μέλλοντός μας για το σοσιαλισμό. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Σας ευχαριστώ.